Επανερχόμαστε στη συζήτηση μετά από δύο μέρες. Δύο δεν είναι. Δύο ακριβώς. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα ξεκαθάρισμα. Για να μην πω βαριές κουβέντες, γιατί χρειάζονται να πω βαριές κουβέντες, για όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι η πρόταση του ΚΚΕ δεν βάζει ποινικές ευθύνες. Ξέρετε γραμματά. Λοιπόν, άμα ξέρετε, παρακαλώ, διαβάστε τι λέει η πρόταση. Η πρώτη παράγραφος τι λέει. Λέει λοιπόν το έγκλημα των Τεμπών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, κυρίως νέοι κλπ. Από την πρώτη στιγμή υπογράμμισε ότι επιβάλλεται η διερεύνησή τους με όλους τους τρόπους, ώστε να αποδοθούν ευθύνες πολιτικές και ποινικές. Και ποινικές. Έλεος δηλαδή. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Που λένε, ψάχνουν να βρουν σανίδες σωτηρίας. Ευτυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε στροφή την τελευταία στιγμή, ευτυχώς για αυτόν. Και έμεινε το ΠΑΣΟΚ τώρα να μας πουλάει αντιδεξιό πνεύμα. Ποιος αλήθεια. Ποιος μας πουλάει τον αντίπαλο της δεξιάς. Ποιος, ο συγκυβερνήτης της δεξιάς στα δύο μνημόνια, ο ψηφοφόρος στο τρίτο μνημόνιο. Ποιος, το 1/3 του Υπουργικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ είναι. Ποιος, εκείνος που με 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο το ψήφισε. Ποιος που τώρα με την ταχύτητα που πάτε θα πάτε στο 90% και θα πουλάτε αντιδεξιό αγώνα. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε. Γιατί και τα πολλά θα δείξουν. Αλήθεια, θα τα δείξουν στους δρόμους. Εσείς είστε με τη γεσαία αντιξεπουλημένη και εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους που αγωνίζονται. Αν θέλετε να μιλήσουμε το τι θα δείξει. Όχι, μην ξεκινάτε. Και θα δείξουν πολλά πράγματα που δεν είναι μόνο τα ποσοστά, αν και μην έτσι χαίρεστε πολύ. Λοιπόν, θα δείξουν οι αγώνες, οι οποίοι αγώνες είναι κατά της πολιτικής της κυβέρνησης που υποστηρίζει η ξεπουλημένη γεσαία που είσαστε μαζί όλοι σας και μου παρεστάνετε εδώ το αντιδεξιό μέτωπο. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεύτερο, τι λέμε στο τέλος, για να το πω και αυτό και να το διαβάσω γιατί είναι μικρά τα γράμματα και δεν τα βλέπουμε. Λέει λοιπόν, η επιβεβλημένη συγκρότηση της Εκταστικής Επιτροπής Αυτεβολή για να διερευνηθούν όλες οι πλευρές που σχετίζονται με το έγκλημα των Τεμπών σε συνδυασμό με την παράλληλη διερεύνηση από την ποινική δικαιοσύνη, κύριε Μάντζιο, καθώς και από τη μήνυση που έχει υποβληθεί από τις συγγενείς των θυμάτων στην οποία περιέχονται σημαντικά στοιχεία. Καλά τώρα, τι ξεφτι λένε αυτοί. Αυτά είναι στην πρότασή μας. Και εσείς να λέτε ότι εμείς κάνουμε πρόταση που εξαλείφει τις ποινικές ευθύνες. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι να πω τώρα. Δεν είναι για καλή έκφραση. Είναι έτσι ή δεν είναι. Πάρτε τη. Δώστε τη στον κύριο Μάτζιο να τη διαβάσει. Σας παρακαλώ. Δώστε τη να τη διαβάσει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Θα ξεκινήσω. Ξέρετε, φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Μία παροιμία. Υπάρχει και συνέχεια όμως. Λαγός τη φτέρει αίσια, κακό του κεφαλιού του. Γιατί τα λέω αυτά. Όχι επειδή είμαι από χωριό, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί πολλοί από εδώ είναι από καταγωγής χωριών. Μας κατηγορεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι το ΚΚΕ έχει ιδεολειψία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν και μόνο το ιδεολειψία δείχνει ένδυα επιχειρημάτων. Τι σημαίνει ιδεολειψία? Και εξηγήστε μας. Εσείς έχετε ιδεολειψία. Εμείς την κρίνουμε σαν αυτή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν αυτή που πάνω από 45 του ελληνικού λαού είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε παρακάτω. Τι λέει? Το ΚΚΕ δεν απέστερε την πρότασή του. Καλώς φορολογείται. Γιατί να το αποσύρουμε? Ζητάμε πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Ζητάμε να διερευνηθούν οι ποινικές που μπορεί να υπάρχουν, αλλά ζητάμε όμως και τις πολιτικές με ποια έννοια. Ποια πολιτική είναι αυτή που οδήγησε τελικά και στο έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν είναι το μοναδικό.
Και βέβαια ξεμπλέκει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι να κάνεις, οι πολλές Βρυξέλλες κάνουν άσχημα πράγματα. Και το ξέκωμα από τον ελληνικό λαό. Τι μας λέει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Απαξιώνουμε τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα που είναι ο Θεός. Τι λέει ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας. Καταλαβαίνετε, να καταλάβει ο ελληνικός λαός, δεν μιλάω σε εσάς. Τι λέει ο Εισαγγελέας. Πώς το λένε, βάζει ευθύνες, όχι ποινικές. Γιατί έπαθε η Ευρωπαϊκή Ένωση ζημιά. Χέστηκε φοράδα σταλόνι, θα το πω εγώ. Δεν πειράζει, έτσι είναι. Σοβαρά. Αυτό είναι το θέμα των τεμπών. Και όχι μόνο των τεμπών, συνολικά. Και ότι εμείς κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι γενναιόδωρη, η οποία δίνει κονδύλια για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και ειδικά των σιδηροδρομικών γραμμών. Από πού τα δίνει, από την τσέπη τους. Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά 400.000 το μήνα παίρνουν οι επίτροποι. Και έχουν τα πάντα πληρωμένα, για να ξέρουμε και το τι συμβαίνει. Μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί έκανα 5,5 χρόνια και ξέρω. Δεν είναι αυτό όμως το κύριο. Γιατί λοιπόν τόση σπουδή από το ΠΑΣΟΚ να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, αλήθεια. Γιατί. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Πρώτον, ποια κονδύλια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πού το βγάζουν αυτό το μισθό τους. Όχι, από πού. Από τη φορολογία του ελληνικού λαού και των άλλων λαών. Θα πάμε και τα κονδύλια που δίνει μετά, μη χαίρεστε ακόμα. Από εκεί τα δίνει. Δηλαδή να σας πω κι εγώ, δώστε μου από ένα 500 ο καθένας και θα σας δώσω κι εγώ από ένα 50 για να μπορέσετε να πάτε το βράδυ σε μια καθώς πρέπει ταβέρνα. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε λοιπόν, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο εισηγητής μας ο Νίκος ο Καθανασόπουλος και τα είπε αναλυτικά και δεν κύριε έχετε, Μάτζο, για να μην πω τίποτα άλλο, το σθένος να βγείτε να απαντήσετε. Ποιος βγήκε να απαντήσει από όλα τα κόμματα στην επιχειρηματολογία που ήταν ακράδαντη, που είπε και ο Καραθανασόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του κομματών μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι λέμε. Βεβαίως οι ποινικές ευθύνες, δεν το συζητάμε, αλλά λέμε ότι έχουμε υποχρέωση να ερευνήσουμε. Η δικιά μας θέση μπορεί να μην σας αρέσει. Ποια πολιτική οδήγησε σε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά. Εμείς λέμε λοιπόν η πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης των μεταφορών. Οι οδηγίες που εφαρμόσαν όλες οι κυβέρνησεις, τι έκαναν. Οδήγησαν στη μείωση των ατυχημάτων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεφύγει. Με συγχωρείτε που το λέω. Έχει ξεφύγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, λέει, ο υπερασπιστής της ασφάλειας της ζωής στους σιδηροδρόμους. Πού οδήγησε όμως η πολιτική που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και που εφαρμόσαν όλες οι κυβερνήσεις. Μειώθηκαν, μάλιστα, 2021. Θα τα επαναλάβω. 1.339 ατυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κεντρικό δίκτυο, σιδηροδρομικά, 683 νεκροί, 97 με τοπικές συγκρούσεις με τα συστήματα της ασφάλειας που κοιμάται και ξυπνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δίνει σε όλες τις χώρες. Δεύτερο θέμα, βάζει, λέει, την ασφάλεια πάνω απ' όλα, μάλιστα. Τι λέει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου των σιδηροδρόμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει, μόλις το 13% του βασικού δικτύου, του κεντρικού δικτύου, κεντρικού καταλαβαίνετε τι λέμε, όλοι έχουμε μυαλό, μόνο αυτό έχει βάλει αυτό το σύστημα ασφάλειας. Έχει σύγχρονο, λέει, ακριβώς, σύστημα ασφάλειας. Και τι λέει άλλο, γιατί οι υπόλοιποι δεν βάζουν. Διότι, λέει, ακριβώς διαβάζω τώρα, γιατί έχει μεγάλο κόστος, μακροπρόθεσμη απόσβεση και οι εταιρείες δεν το δέχονται. Και μάλιστα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν διαβάζετε, δεν ξέρω, αν λέω, είναι ότι έκανε ένσταση μία εταιρεία για να μην βάλει αυτό το σύστημα ασφάλειας στη σιδηροδρομική γραμμή Άχεν-Μάστριχτ. Ξέρετε η γεωγραφία, ελπίζω.
Επομένως λοιπόν, τι μας λέτε τώρα? Και βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο ότι θα τα υποστηρίξει, και μας λέει λοιπόν, όχι μας λέει, ότι είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο παράδεισος, ότι μας δίνει τα πάντα και ότι φταίει κάθε φορά ή ο Μητσοτάκης ή ο άλλος για τα ατυχήματα. Και για τα 1.300 πόσα είναι, 39, ποιος φταίει, 1.339 σταθμάρχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί φταίνε για τα ατυχήματα ή φταίει η συνολική πολιτική. Και σας λέμε για κάτι ακόμα. Κατεβάζοντας το αυτό. Ωραία. Και κλείνετε με λέμε, αυτό, κύριε Παφίλη. Όπως λέτε, θα τελειώσω. Εμείς λέμε λοιπόν που είμαστε ιδεολειπτικοί και δεν συμμαζεύετε. Εσείς είστε ιδεολειπτικοί. Εμείς είμαστε πραγματικοί. Εμείς λοιπόν λέμε όλα αυτά. Τι φοβάστε? Για πέστε μας. Η Νέα Δημοκρατία βρήκε... Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ήταν στριμωγμένη στη γωνία και μάλιστα και με φρουρούς μπροστά από τη γωνία. Ή αν έλεγε όχι, από την αρχή στη δική μας πρόταση, όλος ο ελληνικός λαός θα έλεγε πάνω να το κουκουλώσουν. Οι προτάσεις οι δικές σας το ίδιο κάναν. Γιατί ενώ ξέρατε ότι θα απορριφθούν από τη Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι παιχνίδια τώρα, συνδικαλιστικά, ούτε στα πανεπιστήμια δεν γίνονται. Συμφωνείτε, κύριε Βορύδη? Λοιπόν, τι λέγατε εσείς? Θα κάνουμε πρόταση για προανακριτική με τον Καραμανλή και τον Σπίρτζι Μεν, βάζοντας και τους άλλους ιδέ, η Νέα Δημοκρατία θα την απορρίψει και θα βγούμε στα κεραμίδια και θα λέμε το κουκούλωσε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παφίλη. Ενώ η δική μας η πρόταση που αναγκαστήκαν η συντριπτική πλειοψηφία να την ψηφίσει πλην Πασόκ ήταν διαφορετική και ανάγκασε και τη Νέα Δημοκρατία να την αποδειχθεί. Εμείς δεν έχουμε μεγάλες προσμονές. Τη μόνη προσμονή που έχουμε είναι θα δώσουμε μάχη μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή να μάθει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει. Αλήθεια σας ρωτάω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνω, πρόεδρε. Δώσουμε ένα δύο λεπτά. Λέτε, ένα λεπτό. Μη με διακόπτετε τώρα. Μου κόπτε τον ορμό. Σας ρωτάω. Τι φοβάστε? Κύριε Μέτζιο, τι φοβάστε? Το να συζητήσουμε αν φταίει η πολιτική της ιδιωτικοποίησης. Αν φταίει η πολιτική που διαχωρίζει το τρένο από τις ράγες. Αν φταίει η πολιτική που δίνει το κερδοφόρο κομμάτι στις επιχειρήσεις. Και αυτό που είναι δύσκολο το αφήνει στο κράτος για να πληρώνει ο ελληνικός λαός συνέχεια. Τι φοβάστε? Ελάτε να τα πούμε. Κάντε μας κριτική στην εξεταστική. Πέστε ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ είναι εκτός χρόνου. Όμως υπάρχει μια διαφορά και τελειώνω για τις ιδεολειψίες. Εσείς έχετε ιδεολειψίες όλοι. Που κάνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση φιλολαϊκή. Ενώ γονατίζουν οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός πολύ περισσότερο από την πολιτική της. Αυτοί. Εσείς είσαστε με αυτούς. Εσείς είσαστε με αυτούς οι οποίοι στέλνουν στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους, τέλειωσε εδώ, και εμείς είμαστε με το λαό και παλεύουμε να την ανατρέψουμε. Εσείς είστε με την εγκληματική πολιτική που λέει κόστος όφελος. Καλά, τι άλλο θέλετε να δείτε? Τι περιμένετε άλλο να δείτε? Να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, να ζουν στη φτώχεια, στη δυστυχία κλπ. Και από την άλλη μεριά να συγκεντρώνονται αμύθιτος πλούτος. Αμύθιτος, απίστευτος. Και εσείς να λέτε ναι, είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρισμά σας. Εμείς είμαστε με το λαό που παλεύει και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα τα δείτε και τα αποτελέσματα. Μην βιάζεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και στον δρόμο, αλλά πιθανόν και αλλού.